Αρχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στο βιβλίο Έξοδος. Θα διαβάσω σελίδα 76. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΚΓ και από το 31 εδάφιο. Σελής ΚΓ, Έξοδος, 76 σελίδα, 31 εδάφιο. ΚΓ, 31, 23 κεφάλαιο, 31 εδάφιο. Και θέλω θέση τα όρια σου από τις ερυθράς θαλάσσης μέχρι τις θαλάσσης των Φιλιστέων και από τις ερήμου μέχρι του ποταμού, διότι στα σχήρα Σιμών θέλω παραδώσει τους κατοίκους του τόπου και θέλεις εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου. Δε θέλεις κάμι με ταυτόν, ουδέ μετά των Θεών αυτών συνθήκη και δε θέλεις η κατοικία εν τη γη σου, για να μην σε κάμωση να αμαρτήσεις σε με, διότι αν λατρεύσεις τους Θεούς αυτών, τούτο θέλει εξάπαντος είστε παγίς εισέ. Μετά τα αυτά, είπε προς τον Μωυσή, ανάβηθη προς τον Κύριον σύ και Αρών και Ναβάδ και Αβιούδ και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε μακρόθεν. Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριον, αυτοί όμως δεν θέλουν πλησιάσει, ουδέ ο λαός θέλει αναβεί μετά αυτού. Και ήλθε ο Μωυσής και διηγήθη προς τον λαόν πάντα στους λόγους του Κυρίου και πάντα τα δικαιώματα αυτού. Απεκρίθη δε πας ο λαός ομοφόνος και είπε πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησε ο Κύριος, θέλω μεν κάμει. Και έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους του Κυρίου και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος και έστησε 12 στήλους κατά τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και απέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και προσέφεραν ολοκαυτώματα και εθυσίασαν θυσία ειρηνικάς εις τον Κύριον μοσχάρια. Λαβώνεται ο Μωυσής το ίμιση του αίματος, έβαλεν εις λεκάνας και το ίμους του αίματος εράτησεν επί το θυσιαστήριον. Έπειτα λαβών το βιβλίο της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα ότα του λαού. Ιδέ είπον πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος, θέλομεν κάμνη και θέλομεν υπακούει. Και λαβών ο Μωυσής το αίμα, εράντισεν επί των λαών και είπε, ιδού το αίμα της Διαθήκης, το οποίο ο Κύριος έκαμε προς εσάς, κατά πάντας τούτους τους λόγους. Τότε ανέβη ο Μωυσής και Ααρών, Ναβάδ και Αβιούδ και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και είδων των Θεών του Ισραήλ και υπό τους πόδας αυτού ως έδαφος εστρωμένων εκλήθου σαπφύρου και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα. Και επί τους εκλεκτούς των ιών Ισραήλ δεν έβαλε την χείραν αυτού και είδων των Θεών και έφαγον και έπιον. Αμήν. Αφού ο Θεός φανέρωσε στο λαό Ισραήλ ότι προπορευόμενος του λαού κατ' εντολήν του Θεού είναι άγγελος, στη συνέχεια άγγελος Κυρίου, άγγελος απεσταλμένος από το Θεό για να τον οδηγεί και να κατευθύνει τα βήματά του. Τώρα έρχεται ο Θεός και πάλι για να προσκαλέσει τον Μωυσή ξανά επάνω στο όρος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όπου εκεί θα έχει και πάλι 40 μέρες και 40 νύχτες επάνω στο όρος ο Μωυσής και αυτό θα είναι μια δοκιμασία και προς τον Μωυσή και προς το λαό. Στο Μωυσή, γιατί πρέπει να σταθεί όπως τον θέλει ο Θεός, και στο λαό του Θεού, γιατί πρέπει να κάνει υπομονή περιμένοντας την επιστροφή του, πράγμα το οποίο όπως θα δούμε στη συνέχεια δεν τα καταφέρνει. Μέχρι τότε όμως του λέει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για το λαό του Θεού, που πρόκειται σε λίγο να μπει στην γη της επαγγελίας, αλλά είναι και απαραίτητα και πάντοτε για το λαό του Θεού και για μας όταν τα κρίνουμε και τα βλέπουμε μέσα από το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Αφού περιγράφει ότι τα όρια τους, τα οποία ο Θεός τους χαρίζει για να κατοικούν, είναι συγκεκριμένα, προσδιορισμένα από το Θεό, μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα το λέει ακόμη καλύτερα, διαβάζω από το κεφάλαιο, από τη σελίδα 980, αν θέλετε να το δείτε κι εσείς, είναι σημαντικό να ξέρουμε
ότι τα πάντα στη ζωή μας, στην παραμικρή του λεπτομέρεια, τα προσδιορίζει ο Θεός και είναι ανάγκη να τα διακρίνουμε και να δούμε πώς τα διακρίνουμε, να τα διακρίνουμε για να απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά σχέδια, τις καλές βουλές που έχει ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου στους Αθηναίους στο εδάφιο 26 και από το Ιωταζήτα κεφάλαιο. «Και έκαμεν ο Θεός εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς αλλά και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών». Δηλαδή τον άνθρωπο ο Θεός τον έφτιαξε για να κυριαρχήσει και να καλύψει όλη τη γη, αλλά έχει προσδιορίσει τους χρόνους που θα ζήσει ο κάθε άνθρωπος στη γη και πάντοτε το σχέδιο του Θεού είναι για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δηλαδή μας έφερε να ζήσουμε τώρα, τον κάθε έναν τότε που ο Θεός έχει προσδιορίσει, γιατί είναι ο καταλληλότερος χρόνος, όπως θα δούμε, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό και να μας χαρίσει τη Βασιλεία Του. Αλλά δεν έχει προσδιορίσει μόνο τους χρόνους και τους καιρούς, που είναι στα χέρια του Θεού μόνο. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, γιατί αυτά είναι στα χέρια του Πατέρα. Αλλά είναι και τα προδιατεταγμένα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Η κατοικία του καθενός από μας, ο τόπος γέννησης, ο τόπος κατοικίας, ο τόπος επιβίωσης, διαβίωσης, είναι προσδιορισμένος από το Θεό. Εάν ο άνθρωπος φύγει, χάνει τις αγαθές βουλές του Θεού. Εάν μείνει εκεί που ο Θεός τον βάζει ή τον μεταθέτει ή τον οδηγεί, εκεί θα απολαύσει την ευλογία του Θεού. Και πώς καταλαβαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, πού μας οδηγεί ο Θεός? Είναι το πνεύμα, λέει, η μαρτυρία του Χριστού είναι το πνεύμα της προφητείας. Έρχεται μία μαρτυρία μέσα μας, ανάπαυση Θεού, έρχεται ο Θεός της ειρήνης και μας βεβαιώνει ότι εδώ είναι η ειρήνη του Θεού για σένα. Υπάρχει μέσα, αυτό είναι το σπίτι μας. Όπως όταν ψάχνουμε να βρούμε ένα σπίτι να αγοράσουμε ή να μείνουμε, διαλέγουμε. Και πώς το διαλέγουμε? Είναι αυτό που πραγματικά στο οποίο αναπαύεται η ψυχή μας. Μας καλύπτει. Καλύπτει τις ανάγκες μας, τις φυσικές βέβαια. Δεν θα πάμε σε ένα σπίτι που να μην χωράμε, αλλά δεν θα πάμε και σε ένα σπίτι τεράστιο, γιατί εκεί μπαίνουν πια η ανθρώπινη πλεονεξία και λογική. Θα πάμε εκεί που θα αναπαυθεί η ψυχή μας. Πολύ καλύτερα και πιο σημαντικό πράγμα είναι να βρούμε το πνευματικό μας σπίτι, την εκκλησία που αναπαύεται η ψυχή μας. Γιατί εκεί έχει προσδιορίσει ο Θεός την ευλογία και τη δόξα Του. Και πώς το κάνουμε αυτό? Θυμάμαι είχε έρθει μια κοπελίτσα από την επαρχία και μου λέει, αδερφέ, σε ποια εκκλησία να πάω? Να πάω σε αυτήν, σε αυτήν, σε αυτήν, να έρθω εδώ. Και έτσι λέω, άκουσε παιδί μου τι θα κάνεις. Θα πας μια εβδομάδα σε αυτήν. Θα πας την άλλη εβδομάδα σε αυτήν. Θα πας την άλλη εβδομάδα σε αυτήν. Σε όποια αναπαυθεί η ψυχή σου, αν δεν φτάνει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, όπου αναπαυθεί η ψυχή σου και αισθανθείς ότι είναι το σπίτι σου, εκεί θα πας. Μην ακούσεις τις συμβουλές των ανθρώπων, γιατί στη ζωή μας, αδερφοί, δεν είναι καλό να μας συμβουλεύουν άνθρωποι, αν και είναι απαραίτητο πολλές φορές, γιατί επιμελούνται την ψυχή μας, αλλά καλό είναι να μας συμβουλεύει ο Θεός. Και έχει τρόπους να μας συμβουλεύει ο Θεός, αρκεί να το εξητάμε. Και πράγματι αυτό το κορίτσι, αλλά και άλλες φορές έχει συμβεί αυτό, πήγε στην εκκλησία που έπρεπε, την ευλόγησε ο Θεός πολύ. Και να τους ευλογήσει κι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, επειδή γνωρίζουμε ότι τους προδιατεταγμένους χρόνους και καιρούς, αλλά και τα οροθέσια της κατοικίας μας είναι προσδιορισμένα από το Θεό, να εξητούμε, να καταλάβουμε ποια είναι. Και εκεί να μείνουμε. Και εκεί θα μας ευλογήσει ο Θεός. Και ακούστε γιατί λέει. Δια να ζητώσει τον Κύριο,
στους προδιατεταγμένους, στους κατάλληλους χρόνους για τον καθέναν και στα οροθέσια της κατοικίας του καθενός, για να μπορούν να ζητάνε τον Κύριο, ίσως αν πιστέψουν μπορούν και να ψηλαφίσουν αυτόν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακράν από κανένα, από τον καθέναν από μας. Διότι μέσα στο Θεό, δια του Ιησού Χριστού, ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Είμαστε δε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο αίμα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι τριαδικός και έχει χαρακτηριστικά, δεν είναι από τα ζώα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μετάγγιση ο άνθρωπος από ζώα πιθήκου, ούτε γαϊδάρου. Ο άνθρωπος μετάγγιση αίματος, γιατί είμαστε φτιαγμένοι, το ξαναδιαβάζω, και έκαμεν ημάς εξ ενός αίματος. Μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορούμε να πάρουμε μετάγγιση αίματος. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι εξ ενός αίματος. Ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, ένα αίμα, έχουμε συγκεκριμένους χρόνους και καιρούς που μας έφερε ο Θεός, αλλά και στη πορεία της ζωής μας πάλι οι χρόνοι και οι καιροί είναι στα χέρια του Θεού και συγκεκριμένα οροθέσια. Άρα ο άνθρωπος δεν περπατάει με φαντασία, περπατάει με οδηγία Πνεύματος Αγίου, με οδηγία Θεού. Και στην συνέχεια λέει κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Δεν θα κάνεις με ταυτόν και μετά των Θεών αυτών συνθήκην, πρώτον. Δεν θα κατοικούν αυτοί στη γη σου, δεύτερον, για να μην σε κάνουν να αμαρτήσεις εμένα, διότι αν λατρεύσεις τους θεούς αυτών και κάνεις συνθήκη με ταυτούς, αυτό θα γίνει παγή σε σένα. Δηλαδή πρόσεξε με ποιους συναναστρέφεσαι. Με ποιους κάνεις παρέα, να το πω. Ο Λόγος του Θεού λέει κάτι στην επιστολή του Απόστολος Παύλος στην Β' Κορινθίους. Μην ετεροζυγείτε, μην ομοζυγείτε, στη μετάφραση, με τους απίστους, γιατί ποια μετοχή έχει η δικαιοσύνη του Θεού με την ανομία, ποια κοινωνία, ποια ενότητα έχει το φως με το σκοτάδι, δεν υπάρχει. Ποια συμφωνία, πώς μπορεί να συμφωνήσει ο διάβολος με το Χριστό, και τι μερίδα, τι μερίδιο έχει, κοινό, αγαθή μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστο. Είναι πολύ σημαντικό να μην ομοζυγούμε. Και τι σημαίνει ομοζυγείτε? Ομοζυγείτε είναι πολλές μορφές της ομοζυγίας. Παραδείγματος χάρη, εργασιακές σχέσεις. Μη συνεταιρίζεσαι με άπιστο, γιατί θα παγιδευτείς. Θα σε παγιδεύσει ο διάβολος. Τι θα πει ομοζυγό ή ετεροζυγό, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού? Σημαίνει ο ζυγός που βάζανε τα βόδια για να οργώσουνε, ή τα άλογα ή τα μουλάρια. Τα γαϊδούρια δεν τα βάζανε γιατί είναι πεισματάρικα. Είναι δύο ξύλα που είχαν δύο τρύπες. Βάζανε ένα από εδώ και ένα από εκεί. Και αυτός που τα χρησιμοποιούσε, εμείς είχαμε παλιά, όταν ήμουν μικρός στο Μαρούσι, ήταν χωριό και ήταν ολοχωράφια. Και πάντα υπήρχε ένα πιο δυνατό και υπήρχε και ένα πιο σιγανό. Αλλά η ένωση σε αυτών των δύο κάνανε πολύ δυνατό το ζευγάρι. Ο Θεός λοιπόν λέει, πρώτον, δια του Ιησού Χριστού, το ζυγό μου λάβατε εφ' ημάς, δηλαδή βάλε πρώτα τον Κύριο και πες με τον Κύριο στον ίδιο ζυγό. Περπάτα δηλαδή στο βηματισμό του Χριστού, και στην πραγματικότητα ο Χριστός θα περπατάει στο βηματισμό το δικό σου, για να σε οδηγεί, να σε κατευθύνει, γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Αλλά και στη συνέχεια, πρόσεξε με ποιον ομοζυγείς. Μη συνεταιρίζεσαι στη δουλειά σου. Η δουλειά σου είναι ο τρόπος που επιβιώνεις. Συνεταιρίζεσαι. Όχι να μη συνεργάζεσαι, μη συνεταιρίζεσαι με άπιστο. Στο γάμο, μην παντρεύεσαι. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι αναγεννημένη και αναγεννημένος, βαφτισμένη εν ύδατη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, μη παντρευτείς. Γιατί άλλα θα θέλει αυτός και άλλα θα θέλει αυτή. Αυτός θα θέλει τα του κόσμου και εσύ θα θες τα του Χριστού. Θα μπερδευτείτε. Θα παγιδευτείτε.
θα χωρίσετε. Αλλά δεν είναι μόνο στη συνεργασία, στο γάμο. Είναι και στις κοινωνικές σχέσεις και στις φιλικές σχέσεις, ακόμη και στη διασκέδαση. Μπορείς να συνδιασκεδάζεις με ανθρώπους που διασκεδάζουν με τον τρόπο του κόσμου. Αλλά ακόμη, αδελφοί, είναι σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Είναι, ας πούμε, ακόμη και στις σπουδές μας. Μάμα, όταν ο Ντίνος ήταν φοιτητής, τους φωνάξανε και τους είπανε, ελάτε, θα πάμε μια εκπαιδευτική εκδρομή. Τώρα, μια και είπα εκδρομή. Τα παιδιά μας δεν τα αφήνουμε σε πενθήμερες εκδρομές. Έτσι θα κοιμηθούν με άλλους, θα γίνουν ένα. Και λέω, δεν τα αφήνουμε τα μικρά. Αλλά εγώ ευχαριστώ το Θεό, τα παιδιά μου ποτέ δεν το είχαν επιθυμήσει αυτό. Ποτέ δεν μου το είχαν ζητήσει. Είναι όμως υγεία, είναι κακό, θα μπλέξεις. Θα ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Θα χάσουν το δρόμο τους. Θα παγιδευτούν, θα χάσουν το Χριστό. Άσε το άλλο. Υπάρχουν διάφορες παγίδες οργανωμένες από τον διάβολο για να οδηγούν τους ανθρώπους στο θάνατο. Ξεκίνησα να το πω για τον Τίνο πρώτα όμως. Και έγινε μια εκδρομή, εκπαιδευτική την είπανε. Και μου λέει, πρέπει να πάω. Πρώτο έτος πήγαινε. Του λέω, εσύ ξέρεις, προσευχής όμως αν πρέπει να πας. Μου λέει, πρέπει ρε πατέρα να πάω, δεν θέλω, δεν έχω ρέξει, αλλά πρέπει να πάω. Μετά από λίγο έρχεται και μου λέει, ξέρεις τι είπε ο καθηγητής. Θα κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο, δύο άτομα, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Λέω, γιατί. Γιατί δεν εμπιστεύεται να είναι ένα αγόρι και ένα αγόρι και ένα κορίτσι και ένα κορίτσι. Τρελάθηκα εγώ. Και εσύ τι θα κάνεις, του λέω. Ξέρω εγώ, μου λέει, τι θα κάνω. Θα προσευχηθώ. Και άρχισε και προσευχόταν. Τέλος πάντων πήγε, μία και τελευταία. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, πατέρα, ήταν το πρωί εκπαίδευση, το βράδυ ήταν διασκέδαση. Και κάθε πρέπει στο ξενοδοχείο που μέναμε, κατεβαίναμε όλοι μαζί. Ήταν και νοστιμούλης ο Ντίνος τότε, τώρα σκύμινε, ήταν νοστιμούλης, εκεί γινότανε το έλα να δεις. Μου λέει, κατεβαίνω κάτω, κάθομαι ένα τέταρτο, ανεβαίνω στο δωμάτιο, προσεύχομαι, πληρώνουμε πνευμάγιο και ξανακατεβαίνω για να μπορέσω να σταθώ. Του λέω, θα ξαναπάς, αποκλείεται, μου λέει. Αλλά υπάρχουν, όπως είπαμε, πενθήμερες εκδρομές και στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στα γυμνάσια. Είναι φοβερές παγίδες. Άσε το άλλο. Λέει, Έρασμος. Ξέρετε, είναι το Έρασμος. Πρόγραμμα παγίδας διαβόλου. Γιατί είναι πρόγραμμα παγίδας διαβόλου? Γιατί για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, 6 μήνες, 4 μήνες, 3 μήνες, ανάλογα το πρόγραμμα, δεν υπάρχει λόγος εκπαίδευσης. Να πας για μάστερ, να πας για πανεπιστήμιο, το καταλαβαίνω. Αλλά το Έρασμος είναι για ζευγάρωμα. Φεύγουν φοιτητές από την Αγγλία και έρχονται στην Ελλάδα, φεύγουν φοιτητές από την Ελλάδα και πάνε στην Ισπανία. Και σκοτώθηκαν και 15 άτομα τώρα εκεί. Γιατί το οδηγεί ο διάβολος. Είναι φοβερό. Καταστρέφονται ψυχές. Η ομοζυγία, αδερφοί, είναι τραγικό πρόβλημα στη ζωή των χριστιανών. Τραγικό πρόβλημα. Προσέχετε. Δεν λέω προσέχετε τα παιδιά σας, τους εαυτούς μας να προσέχουμε. Γιατί υπάρχει παντού η παγίδα της ομοζυγίας. Ούτε διασκέδαση, ούτε κοινωνικές σχέσεις. Εντάξει, να έχουμε φίλους, αλλά όχι κολλητούς. Δεν είναι αντικοινωνικός. Αντιθέτως, ο Λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε κοινωνικοί. Γιατί? Γιατί να μεταφέρουμε το Χριστό. Όχι να μεταφέρει ο διάβολος τα προγράμματά του στη ζωή μας, να μεταφέρουμε εμείς το σχέδιο του Θεού στη ζωή των άλλων. Αν δεν αισθάνεσαι δυνατός, πρόσεξε μήπως και εσύ πειραστείς και πέσεις. Αλλά αυτό το συμβίωσης είναι το χαρακτηριστικό της ομοζυγίας. Συμβίωσης. Θα πάμε, λέει, 6 μήνες στην Ισπανία με το πρόγραμμα Έρασμος. Άμα τον δεις να γυρίσει, σφύρα μου. Όταν θα γυρίσει, θα είναι, άντε να ξαναρχίσει από την αρχή το πράγμα. Άντε να στρώσει το πράγμα. Δεν στρώνει. Μπορώ να σας πω ιστορίες από το Έρασμος, από τα παιδιά των συναδέλφων μου, να τρελαθείτε.
πηγαίνανε straight και γυρίζανε gay. Για να τα πω έτσι. Είναι φοβερές οι καταστάσεις, αδερφοί. Δεν παίζουμε με την ομοζυγία. Είναι τραγικές οι καταστάσεις. Χάνονται ψυχές εξαιτίας της ομοζυγίας. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα που θα πάτε στη γη της Επαγγελίας, μην κάνετε συνθήκη με τους ντόπιους που έχουν άλλους θεούς. Και ποιοι είναι οι άλλοι θεοί? Ο θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και ο σατανάς. Τότε είχε τη μορφή των ειδώλων, των διαφόρων θεών, αλλά τώρα εμείς ξέρουμε, ένας είναι ο αληθινός Θεός. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο, ένας ο δασκαλός μας, Ιησούς Χριστός, ένας ο διοικητής μας, το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι οι αληθεοί τι είναι? Δαιμόνια είναι. Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε αυτό. Να προσέχουμε με ποιους κάνουμε παρέα. Μια φορά, και εγώ για μένα το λέω τώρα, με πήραν ένα βράδυ, μιλάμε. Πήραν τηλέφωνο συμμαθητέ μου από το γυμνάσιο, εμείς τότε δεν είχαμε λύκειο, και μου λέει: θα βρεθούμε όλοι μαζί, θα έρθεις Γιώργο? Λέω της Άννας να πάω, μου λέει: τι δουλειά έχεις εσύ εκεί? Ρε Άννα, πάνω σου μιλήσω για τον Χριστό. Πήγαινε, αλλά δεν έχεις δουλειά εκεί. Ρε Άννα, θα πάνω σου μιλήσω για τον Χριστό. Πήγαινε, πήγα εκεί. Όλη τη νύχτα γυρίζαμε από μπαράκι σε μπαράκι. Κι εγώ μαζί, και έλεγα τι κάνω τώρα εδώ πέρα. Και ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν με αφήσε να τους μιλήσω για τον Χριστό. Πήγαινα να ανοίξω κουβέντα, άστα αυτά τώρα, έλα να θυμηθούμε τα παλιά. Γύρισα μεθυσμένος, γύρισα. Δεν ξαναπήγα βέβαια. Αδερφοί, είναι παγίδες. Είναι όπως το λέει η Γραφή. Εξάπαντος θα γίνει σε σένα παγής. Να προσέχουμε, αδερφοί αγαπητοί. Η ομοζυγία είναι κάτι που δεν παίζεται. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς να πεις εγώ είμαι δυνατός. Αφού πας μέσα στο στρατόπεδο του διαβόλου, εχμαλωτίστηκες. Δεν υπάρχει δυνατός, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ούτε μπορείς να προσεύχεσαι, γιατί ο Χριστός είναι τι θες εκεί πέρα. Τι θες, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα. Διαλύονται οικογένειες, διαλύονται συγγένειες, διαλύονται ψυχές, διαλύονται, δεν έχουμε δουλειά. Μεγάλη δε παγίδα είναι η εργασία, η δουλειά. Είμαστε προσεκτικοί στις δουλειές. Δεν πηγαίνουμε να παγιδευτούμε στα πλοκάμια και στα δίχτυα του διαβόλου. Ο Θεός να μας φυλάει. Είναι, αδελφοί, κάτι που δεν μπορούμε να μην το σκεφτόμαστε πάντοτε. Είναι η πιο πονηρή παγίδα που ο διάβολος χρησιμοποιεί. Είτε αυτό λέγεται πάρτι, μα πάρτι για λίγες ώρες. Τι θα πει για λίγες ώρες? Τι θα κάνει τι θα κάνεις εκεί για λίγες ώρες εσύ, το παιδί σου, τι θα κάνεις? Θα ντυθείς μασκαράς? Είχαμε πάει σε ένα... Από τα παθήματά μου σας τα λέω, βέβαια, από το Λόγο του Θεού. Είχαμε πάει σε μια φιλική συγκέντρωση και στο τέλος έπαιζα χαρτιά. Θυμήθηκα τα παλιά. Λέω, τι κάνεις ρε Γιώργο? Λέει ο Λόγος του Θεού, με τους Αγίους θα είσαι Άγιος. Με τους ανόμους θα γίνεις άνομος. Με το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να παίξουμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Ξαναλέω, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλές ιστορίες καταστροφικές, αλλά δεν είναι τώρα το κρίσιμο σημείο αυτό. Το κρίσιμο σημείο είναι πρόσεχε. Πρόσεχε, κίνδυνος, θάνατος. Παγίδα. Θανατηφόρος παγίδα. Δεν παίζουμε με τις θανατηφόρες παγίδες. Δεν βάζουμε το δάχτυλο στο ρεύμα να δούμε αν θα μας χτυπήσει. Θα μας σκοτώσει. Βάζουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Υπάρχει ηλεκτρολόγος. Τώρα πάω να φτιάξω εγώ την πρίζα. Θα με πετάξει στον αέρα. Που δεν ξέρω. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να περπατάμε στον ίδιο ζυγό με τον Χριστό και στον ίδιο ζυγό με τους αδελφούς μας. Είτε αυτό λέγεται εργασία,
είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε αυτό λέγεται συγγένεια, είτε αυτό λέγεται διασκέδαση, είτε αυτό λέγεται εκπαίδευση, οποιαδήποτε λεπτομέρεια της προσωπικής μας ζωής. Δεν είμαστε αντικοινωνικοί, αλλά είμαστε προσεκτικοί. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί ξαφνικά έρχεται το κακό. Αφού λοιπόν τελειώνει ο Θεός τις προτροπές Του, οι οποίες ήταν συγκλονιστικές, θυμάστε την περασμένη Δευτέρα, για το λαό του Θεού που οδηγείται από τον Θεό με άγγελο, τώρα ο Θεός είναι έτοιμος να φέρει τον Μωυσή στα βαθιά και να φέρει και το λαό του Θεού στα βαθιά. Δηλαδή τώρα πια θα μπούμε στα βαθιά νερά. Τώρα θα μπούμε στα βάθη του Θεού, λέει ο Θεός. Τώρα μπορώ, Μωυσή, και τον είχε ξανανεβάσει τότε που του έδωσε τις 10 εντολές, τις πλάκες. Τώρα θα μπούμε στα βαθιά ξανά. Και λέει, μετά τα αυτά, είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, ανέβα τώρα εσύ στο όρος και ο Ααρών, ο αδελφός σου, που είναι ο ιερεύς, και τα παιδιά του, Ναβάδ και Αβιούδ, που είναι η συνέχεια της ιερατείας. Και οι 70 εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, που τους εξέλεξε ο Μωυσής, για να ποιμένουν το λαό του Θεού. Αλλά λέει ο Θεός, ο Μωυσής μόνο θα πλησιάσει τον Κύριο, θα ανεβεί απάνω. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Μωυσής είναι μοναδικό πρόσωπο. Είναι ο άγγελος του Κυρίου. Ο αντίστοιχος Μωυσής για μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο προφήτης του Θεού. Προφήτη μέσα από το λαό σου πάλι θα προσκαλέσω. Είναι προφήτης του Θεού. Ο Μωυσής θα ανέβει. Τώρα στον ουρανό ποιος έχει ανέβει? Μόνο ο Χριστός. Τότε στο όρος, Σινά, στο όρος το Άγιο που γινόταν εκεί η παρουσία του Θεού τρομακτική και φοβερή, μόνο ο Μωυσής. Αλλά στην Καινή Διαθήκη μόνο ο Χριστός είναι στον ουρανό και από εκεί προσεύχεται για μας, μεσητεύει για μας και μας προετοιμάζει για την υιοθεσία μας. Και ποια είναι η υιοθεσία μας? Η αρπαγή της Εκκλησίας, η Ανάσταση των νεκρών, η απολύτρωσή μας. Αυτή, δηλαδή ο Μωυσής, δηλαδή ο Ααρών, τα παιδιά του και οι 70 πρεσβύτεροι, και ο λαός δεν θα ανεβεί, δεν θα πλησιάσει τον Κύριο. Όποιος πλησιάσει θα πεθάνει. Και αφού ανέβηκε ο Μωυσής, του περιέγραψε ο Θεός το λόγο του και λέει, και ο Μωυσής διηγήθη προς το λαό πάντα στους λόγους του Κυρίου, πάντα τα δικαιώματα αυτού, και εδώ να προσέξουμε τους λόγους του Κυρίου που είναι οι εντολές και τα δικαιώματα. Τι σημαίνει δικαιώματα? Εφόσον είσαι λαός μου, πρέπει να κάνεις πραγματικά, έχω δικαίωμα σε σένα να σου λέω τι να κάνεις. Να το πω αλλιώς. Αφού είσαι γυναίκα μου, έχω δικαίωμα να σε κατευθύνω. Γιατί λέει γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα. Εάν χαθεί αυτό, χάνεται η ισορροπία η πνευματική. Εφόσον είστε παιδιά μου, έχω δικαίωμα να σε υπηρετώ, αλλά και να σε κατευθύνω. Δηλαδή, εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου να μεγαλώνει τα παιδιά είναι δικαίωμα. Και ο Θεός έχει δικαίωμα. Για να έχει όμως δικαίωμα, όπως θα δούμε παρακάτω, πρέπει να του το δώσουμε εμείς. Εμείς να του πούμε να αναλάβεις τη ζωή μας. Εμείς να του πούμε ό,τι θέλεις θα κάνω. Γι' αυτό η προσευχή δεν είναι να του λέμε τι να κάνει, που και αυτό είναι, αλλά η προσευχή, το σημαντικότερο κομμάτι της προσευχής είναι να μας λέει τι να κάνουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δίδαξέ μας του ποιήν το θέλημά σου, λένε όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού μέσα στη Γραφή. Δίδαξέ με να πράττω το θέλημά σου. Αλλού λέει δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Δίδαξέ με τα σοδού σου. Και πώς θα με διδάξει? Στην Καινή Διαθήκη με τη διδαχή των Αποστόλων, με το κήρυγμα, με την κλάση του άρτου, πού είναι το Πάσχα, μετανοώ
τον πλησιάζω και με πλησιάζει εν το ονόματι του Χριστού και μάλιστα τρώγοντας το σώμα του Χριστού και πίνοντας το αίμα του Χριστού, που στην πραγματικότητα δεν τον πλησιάζω, αλλά ο Χριστός έρχεται και κατοικεί μέσα μου και εγώ κατοικώ μες στο Χριστό. Με την κοινωνία μεταλλήλων, που μέσα από τα αδέρφια μου με εκπαιδεύει. Με εκπαιδεύει με τους καλούς αδελφούς, με εκπαιδεύει με τους ανυπόφορους αδελφούς, με εκπαιδεύει με τον ελάχιστο αδερφό και με το μεγάλο και το μικρό αδερφό. Κοινωνία των μεταλλήλων, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα μεγάλο μήλος, ένα ανακάτεμα. Όλους μας ανακατεύει, γιατί πρέπει να μάθουμε την πρώτη εντολή του, να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως εγώ σ' αγάπησα. Όπως και να είναι τον αγαπάς, όπως και να είναι τον συγχωρείς, όπως και να είναι τον υπηρετείς. Δεν επιλέγεις τον αδελφό σου, ο Χριστός τον επέλεξε και τον πρόσθεσε. Κανένα από εσάς δεν διάλεξα εγώ. Κανείς από εσάς δεν διάλεξε εμένα. Όλους έναν έναν μας διάλεξε ο Χριστός. Γι' αυτό και σας αγαπάω, γιατί δεν σας βρήκα. Ο Χριστός σας έφερε και εμένα με έφερε. Και τι μας έκανε, ένα σώμα. Δεν είμαστε αδέσποτοι, έχουμε δεσπότη, Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Όπως το σώμα έχει εγκέφαλο, ο εγκέφαλος είναι ο Χριστός. Και όπως το σώμα έχει νεύρα και αρμούς, αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μας κάνει ένα με τον Χριστό που κυβερνάει και με τα νεύρα και τους αρμούς που συνδέει. Συναρμολογούμενοι είμεθα εις ναών Άγιον. Συναρμολογούμενοι σημαίνει είμαστε πολύ διαφορετικοί, που κάποιος μάστορας μας κάνει ένα. Όπως το έχω ξαναπεί, αυτό το ρολόι που τελείται από πολλά ανταλλακτικά. Αν τα πάρω εγώ, άχρηστα μου είναι. Αν τα πάρει όμως ο μάστορας και τα βάλει το ένα δίπλα στ' άλλο και το φτιάξει να δουλεύει, γίνεται ρολόι. Ήρθε ο μάστορας που είναι ο Χριστός, μας πήρε όλους, μας συναρμολόγησε και μας έκανε εκκλησία. Μας έκανε το σώμα του. Μας κυβερνάει και με το Πνεύμα το Άγιο μας συνδέει, αφού μας συναρμολόγησε ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου εις ένα. Είμαστε ένα. Πάτερ, κάμε αυτή να είναι ένα. Αν δεν είμαστε ένα, δεν είμαστε τίποτα. Αν μια οικογένεια δεν είναι αγαπημένη, δεν είναι ένα, δεν θέλουν και δεν ζητάνε από το Θεό να τους πει τι θα κάνουν, γιατί η ενότητά μας προέρχεται από την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας και μας κάνει ένα. Εάν δηλαδή ο Χριστός με την αγάπη του δεν μας κάνει ένα, δεν μπορούμε να γίνουμε. Εγώ με τη γυναίκα μου δεν μπορώ να γίνω ένα. Άλλος χαρακτήρας ο ένας, άλλος χαρακτήρας ο άλλος. Η αγάπη όμως του Χριστού μας κάνει ένα. Με τα παιδιά μου άλλες γενιές. Άλλη γενιά του Ντίνου, άλλη γενιά της Αλεξίας. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν γενιές. Αλλά η αγάπη του Χριστού μας κάνει ένα. Κι εγώ είμαι ένα με το Θοδωράκι, τον Πιτσιρίκο που τον βλέπω απέναντί μου. Αλλά είμαι ένα και με τη Μέρη την Νικολαίδου. Ένα και με τον Μιχάλη, που είναι ο μεγαλύτερος μέσα στην Εκκλησία. Ποιος μας κάνει ένα? Η αγάπη του Χριστού. Δεν μας απομακρύνει. Δεν κάνω εγώ παρέα με ηλικιωμένους. Εσύ είσαι παιδί, δεν έχουμε τέτοια. Εμείς είμαστε ένα αδερφοί. Ούτε μια οικογένεια. Ένα σώμα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Άρα λοιπόν αυτή η εκκλησία, σε αυτή την εκκλησία ο Θεός έχει δικαιώματα. Και εμείς έχουμε δικαιώματα, τα δικαιώματα των Αγίων. Ποια είναι τα δικαιώματα μας? Αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Έχουμε σωτήρα που μας σώζει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Έχουμε λυτρωτή που μας ελευθερώνει, ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε Κύριο που μας διατάζει και εμείς όλα τα δικαιώματα του Θεού τα αποδεχόμαστε και ο Θεός όλα τα δικαιώματα τα δικά μας μας τα χαρίσει. Χάρηκαν κατά χάριν. Σχέσεις μας δεν είναι σχέσεις, αδερφοί αγαπητοί, ούτε ανθρώπινοι, γιατί αλλιώς θα είμαστε ένα σωματείο.
Αλλά η σχέση μας είναι θεϊκή. Κανείς δεν καπνίζει εδώ μέσα. Δεν υπάρχει πουθενά μέρος, τόπος του κόσμου που δεν καπνίζει ούτε ένας. Κανείς δεν βλαστημάει εδώ μέσα. Κανείς δεν πορνεύει εδώ μέσα. Κανείς δεν πονηρεύεται εδώ μέσα. Μα πώς μας κατάφερε και μας έκανε όλους καλούς μαθητάς. Πρώτα μας έκανε μαθητάς και μετά μας κάνει και καλούς μαθητάς. Είμαστε ένα. Τι θα πει ένα. Έχουμε μία πίστη. Έχουμε λάβει ένα βάφτισμα. Έχουμε ένα πνεύμα. Έχουμε μία ελπίδα της Ανάστασης. Έχουμε ένα μέλλον κοινό. Μα εγώ με τον Παυλάκο έχω κοινό μέλλον, βέβαια. Είτε του αρέσει του Παύλου, είτε δεν του αρέσει, κοινό μέλλον έχουμε. Και τι μέλλον κοινό. Αιώνιο. Αιώνιο. Δεν μπορούμε, αδερφοί αγαπητοί, να ξεφύγουμε ένας από τον άλλον. Της λέω της Άννας, Άννα μου, δεν θα γλιτώσεις από μένα ούτε στην αιωνιότητα. Αλλά και το και σε εσάς το λέω, δεν θα γλιτώσετε από μένα. Αλλά και εγώ δεν θα γλιτώσω από εσάς. Αλλά χαίρομαι γι' αυτό. Δεν είναι να γλιτώσω, να μην γλιτώσω. Ξέρετε, αδερφοί, έτσι όλους μαζί θα μας πάρει. Δόξα τω Θεώ. Εγώ είχα κάνει κάποτε μια προσευχή, λέω, Κύριε, στην κοινωνία να έρθεις να μας πάρεις όλους μαζί. Για φανταστείτε, όλους μαζί θα μας πάρει. Είμαστε ένα εδώ, ένα θα είμαστε και εκεί. Εκεί τι ένα θα είμαστε. Οι νύμφοι του Χριστού. Και τι θα κάνουμε στους αιώνες των αιώνων. Θα συμβασιλεύουμε. Τι είναι αυτό. Όταν θα πάμε θα το μάθουμε. Ούτε το ξέρω, ούτε το ξέρεις, ούτε μπορώ να το φανταστώ. Γιατί αυτά που μας υπόσχεται ο Θεός είναι μοναδικά. Λοιπόν, τι λέει ο Μωυσής, διηγήθηκε προς τον λαόν τους λόγους του Κυρίου και τα δικαιώματα. Να το πω αλλιώς, τις απαιτήσεις του Θεού. Ο Θεός απαιτεί από μας. Και εμείς λέμε αμήν στις απαιτήσεις του Θεού. Ναι, αμήν λέμε στις απαιτήσεις του Θεού. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι είναι προς το καλό μας. Είναι επειδή καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός, ό,τι μας ζητάει είναι για να μπορεί να μας ευλογεί. Και άμα ζητάει πιο πολλά, για να μας ευλογήσει πιο πολύ. Και έγραψε ο Μωυσής όλους τους λόγους του Κυρίου και σηκωθεί το πρωί, τώρα πάει να εκτελέσει. Και σηκωθεί το πρωί ενωρίς, οκοδόμησε θυσιαστήριο υπό το όρος, έστησε 12 στήλους κατά τους 12 φυλές του Ισραήλ, απέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσία ειρηνικάς προς τον Κύριον μοσχάρια. Και κοιτάξτε τώρα, λαβώνδε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος, έβαλες λεκάνας, και το ίμιση του αίματος εράντισε το θυσιαστήριο. Δηλαδή, το αίμα το μοίρασε. Το ένα στο λαό του Θεού και το άλλο στο Θεό. Αυτό το αίμα τότε ένωνε το Θεό με τους ανθρώπους. Αυτό το αίμα του Χριστού ενώνει σήμερα εμάς, το Θεό με εμάς. Πώς είμαστε ενωμένοι με το Θεό, με το αίμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτή η ενότητα, η φιλίωση, για να το πούμε πιο καλά, γιατί συμφιλίωσε ο Θεός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, τα ουράνια με τα επί της γης. Πώς τα συμφιλίωσε? Ένα είναι το εργαλείο, ένα είναι το μέσον που συμφιλίωσε τα ουράνια με τα γήινα. Ο Χριστός με το αίμα Του. Η θυσία του Χριστού έφερε την ενότητά μας με το Θεό. Αλλά αυτή είναι η αρχή. Έτσι κάνει και εδώ. Ακούθε. Λαβώνται ο Μωυσής το ίμιση του αίματος, έβαλε λεκάνας. Και το ίμιση του αίματος εράτησε το θυσιαστήριον του Θεού. Έπειτα λαβών το βιβλίο της Διαθήκης, ανέγνωσε στα ότα του λαού. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της ενότητος είναι το αίμα του Χριστού για μας. Όλοι πιστεύουμε στο αίμα του Χριστού. Αμήν. Όλοι. Αυτή είναι η ενότητα της πίστεως. Πιστεύουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας έσωσε. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Πιστεύουμε στη θυσία του Χριστού. Αμήν. Βέβαια, πιστεύουμε. Υπάρχει κανείς που δεν πιστεύει? Αν είναι κάποιος που δεν πιστεύει, δεν θα ξανάρθει. Δεν μπορεί να σταθεί.
Εδώ όλοι πιστεύουμε στο αίμα του Χριστού. Αλλά μετά το αίμα του Χριστού, τι έρχεται που μας κάνει πραγματικά τελειοποιημένους, μας καταρτίζει, μας τελειοποιεί στην ενότητα ο Λόγος του Θεού. Το δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό που έχουμε τι είναι? Πιστεύουμε ότι αυτό είναι Λόγος Θεού. Και τι σημαίνει Λόγος Θεού? Θεόπνευστος. Τι σημαίνει Θεόπνευστος? Γραμμένος από το Θεό, γραμμένος από το Πνεύμα το Άγιο. Μα άνθρωποι το έγραψαν. Άνθρωποι που τους πήρε το χέρι, την καρδιά, το πνεύμα, ο Θεός και το έγραψε. Γι' αυτό δεν γράφουμε. Μία φορά γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη, μία φορά γράφτηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τέλειωσε. Άπαξ πέθανε ο Χριστός, άπαξ αναισθήθη ο Χριστός, άπαξ ανελήφθη ο Χριστός, μία φορά. Και άπαξ εγγράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τώρα μπορώ να προσθέσω εγώ στο Ευαγγέλιο του Χριστού? Όχι. Μεγάλη αμαρτία. Μπορώ να αφαιρέσω? Όχι. Πιο μεγάλη αμαρτία. Άρα τι, μας ένωσε το αίμα του Χριστού, μας έκανε εξενός αίματος του Χριστού τώρα. Γιατί μιλάμε για την πνευματική γέννηση. Όταν γεννήθηκα, απέκτησα το αίμα του πατέρα μου και της μάνας μου. Τώρα το λένε DNA. Και μπορούν να καταλάβουν αν εγώ είμαι πραγματικός γιος της μάνας μου και πραγματικός γιος του πατέρα μου με μια απλή εξέταση αίματος, εξενός αίματος. Μετά ήρθε ένα άλλο αίμα, γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Τώρα έχουμε ένα άλλο DNA, το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξέρουμε ότι είμαστε από τον πατέρα. Εγώ ξέρω ότι ο πατέρας μου είναι ο Θεός. Γιατί? Γιατί δέχτηκα το αίμα του Χριστού. Γιατί επικαλούμε το αίμα του Χριστού. Αλλά έλα που και εσύ το ίδιο αίμα επικαλείσαι, άρα έχεις τον ίδιο πατέρα, άρα όπως εγώ και οι αδερφοί μου είμαστε από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα, έτσι και εμείς όλοι τώρα είμαστε από τον ίδιο πατέρα που είναι ο ουράνιος και από την ίδια μάνα που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Καθώς προσθέτει όλους εμάς ο Χριστός στην Εκκλησία του. Ποιους όμως προσθέτει? Τους σωζωμένους. Γιατί τους σωζωμένους? Και ποιος είναι ο σωζόμενος? Αυτός που δέχτηκε το αίμα του Χριστού. Πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, πιστέψαμε στην Ανάσταση του Χριστού και γίναμε παιδιά Θεού. Και τώρα τι μας ενώνει το δεύτερο, τι μας καταρτίζει, τι μας αυξάνει? Ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό τι έκανε και ο Μωυσής? Επταλαβών το βιβλίον της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα ότα του λαού. Και όταν το ανέγνωσε τι έγινε? Η αποδοχή που είπαμε. Και οι δε είπων πάντες, πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος θέλουμε κάμε και θέλουμε υπακούει. Να σας πω κάτι, αυτό δεν κάνουμε κι εμείς. Μας μιλάει, τότε μιλάγε στην Παλαιά Διαθήκη με προφήτες, πολλάκις και πολυτρόπους. Τώρα μας μιλάει δια του Υιού αυτού. Έτσι λέει. Το πιστεύουμε? Με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο. Και εμείς τι λέμε? Πάντοτε, πάντες, αμήν Κύριε. Και πού λέμε αμήν? Όχι στο Γιώργο τον Κοροβέση. Στο Λόγο του Θεού. Αν ο Γιώργος τον Κοροβέση τρελαθεί και αρχίζει και λέει άλλα πράγματα, τι θα πείτε? Α, αυτός τα χάσε. Α, τον βγάλουμε να πάρουν άλλον, ναι. Τώρα να μας φυλάει. Εμείς πιστεύουμε όλοι στο Λόγο του Θεού και αποδεχόμεθα το Λόγο του Θεού. Και στο Λόγο του Θεού τι λέμε? Αμήν. Και καθώς λέμε στο Λόγο του Θεού αμήν, τι κάνουμε? Μας καταρτίζει, μας αυξάνει, μας καθαρίζει, μας πλένει με το Λόγο του και μας κάνει ένα. Και για να αποκτήσουμε και δύναμη, ώστε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, να μπορούμε, μας βαφτίζει και με το Πνεύμα το Άγιο. Και γινόμαστε ένα πνεύμα. Δηλαδή, με το Πνεύμα του Θεού σε βάφτισε εσένα, με το ίδιο πνεύμα με βάφτισε και εμένα. Γι' αυτό μας έδωσε το ίδιο πνεύμα. Και έτσι έχουμε τον ίδιο Χριστό, το ίδιο Ευαγγέλιο, το ίδιο αίμα δηλαδή, το ίδιο Ευαγγέλιο και το ίδιο το Πνεύμα. Εάν λέει κάποιος έρθει και σας κηρύξει άλλον Χριστό, να είναι ανάθεμα. Άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Άλλο Πνεύμα, ας είναι ανάθεμα. Ένας είναι ο Χριστός μέσα από το Λόγο Του. Ένας είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ένα είναι το Πνεύμα, το Άγιο, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας.
Και επειδή αυτός είναι ο Τριαδικός Θεός, ένα είμαστε κι εμείς μεταξύ μας, με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο. Και τι γινόμαστε? Τετράδα. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα του Άγιο και η Εκκλησία. Τι ωραίο πράγμα, ε. Για σκεφτείτε, αδερφοί. Ένα. Και λέει ο Χριστός, όπως εμείς Πατέρα είμαστε ένα, έτσι κάνουμε και αυτούς να είναι ένα και αυτοί όλοι να είναι ένα με εμάς. Εμείς να είμαστε μέσα σε αυτούς και αυτοί να είναι μέσα σε εμάς. Τι ωραία ενότητα. Τι ωραία ενότητα, αδερφοί. Εν αυτό, θυμάστε τι διαβάσαμε. Ζώμεν, αναπνέωμεν και υπάρχομεν. Όλοι εμείς εδώ είμαστε. Ζούμε μέσα στο Θεό. Όλοι εμείς. Αναπνέουμε το Πνεύμα του Θεού, την ευωδία του Χριστού, δόξα στο Θεό. Και υπάρχουμε, εμείς είμαστε αδερφοί αγαπητοί ύπαρξης. Είμαστε ύπαρξης ουράνια. Το πολίτευμά μας είναι της ουρανής. Είμαστε ουρανοπολίτες. Είμαστε παιδιά Θεού. Είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Είμαστε έθνος Άγιον. Είμαστε βασίλειον ιεράτευμα. Είμαστε λαός εκλεκτός, τον οποίον εξέλεξεν ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι αχείο, μας έβαλε στο σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό αυτού φως. Είμαστε κάτι έξω από τον κόσμο. Ο κόσμος όλος κοίτα τον πονηρό. Εμείς κοίμεθα εν Χριστώ Ιησού στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο. Αμήν. Αλληλούια. Για να συνεχίσουμε να δείτε τι λέει. Πάντες είπανε όσα ελάλησε ο Κύριος θα κάνουμε και πάντοτε θα τον υπακούμε. Και λαβών ο Μωυσής το αίμα εράντισε επί των λαών. Πρώτα εράντισε το θυσιαστήριο. Δηλαδή έκανε μια συνθήκη, συνθήκη αίματος. Και εμείς έχουμε κάνει μια συνθήκη με το Θεό, συνθήκη αίματος. Εμείς θα πιστεύουμε στο Χριστό και εσύ θα είσαι πατέρας μας. Και ο πατέρας λέει, επειδή πιστεύετε στο Χριστό, εσείς θα είστε παιδιά μου, ιοί μου και θυγατέρες μου. Και τι θα πει αυτό? Εξουσία. Όσοι δεχτήκαν τον Χριστό, σε αυτούς έδωκε εξουσία. Να γίνουν τέκνα Θεού. Τι θα πει εξουσία? Όπως ο γιος μου έχει εξουσία στο σπίτι μου. Δηλαδή έχει το κλειδί. Κανείς δεν έχει το κλειδί του σπιτιού μου. Και χαζός είμαι να σας το δώσω. Έχει ο γιος μου, έχει όμως κλειδί. Ξεκλειδώνει, μπαίνει μέσα. Πατέρα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά. Είσαι εδώ, γεια. Έχει το δωμάτιό του, αν έχει. Έχει το κρεβάτι του, εξάπαντος. Έχει το γραφείο του, αν έχει. Αλλά το σημαντικότερο από όλα, αδερφοί, ξέρετε ποιο είναι? Έχει εξουσία σε μένα. Πατέρα, θέλω παπούτσια. Και εγώ πρέπει να κόψω το λαιμό μου να του πάρω παπούτσια. Γιατί? Γιατί τον αγαπάω. Έχετε δει κανένα παιδί να γυρνάει εδώ πέρα αξιπόλυτο? Δεν αγόρασε ποτέ κανένα παιδί παπούτσια. Παύλο, έχεις αγοράσει εσύ παπούτσια ποτέ? Όχι, εσύ ο πατέρας το έχει αγοράσει. Ναι. Όλοι μας, τα παιδιά μας εξαρτώνται από εμάς. Τα πάντα. Το ντύσιμό του, εγώ. Το φαΐ του, όταν ήταν μικρά τώρα, έτσι. Το φαΐ του, εγώ. Τα πάντα. Και μάλιστα τα απαιτούσε. Θες να πας σχολείο? Θέλω. Τα βιβλία σου, τα βιβλία μου, θα στα πάρω, παιδί μου. Θέλω στυλό. Όσο μπορώ. Αλλά μετά βρήκα ένα κόλπο. Μου λέει, θέλω. Τώρα πήγαινε στον πατέρα σου να σου δώσει. Τώρα έχεις πατέρα. Τώρα γιατί πήγαινε στον πατέρα σου και το είχε μάθει. Και όποτε ήθελε κάτι πήγαινε στον πατέρα του, προσευχόταν και το έδινε ο Θεός. Έτσι είμαστε κι εμείς τώρα παιδιά Θεού. Έχουμε εξουσία. Θα πας ό,τι αν ζητήσετε, λέει ο Χριστός, εν το ονόματί μου, στον πατέρα μου τον ουράνιο, θα σου το δώσει. Τι εξουσία είναι αυτή? Φοβερή εξουσία. Ό,τι αν ζητήσετε. Δεν είναι κάτι. Ό,τι αν ζητήσετε.
εν το ονόματί μου στον πατέρα μου τον ουράνιο, εξάπαντος θα στο δώσει. Αν μάλιστα και δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος επί της γης και κάνουν αίτηση, παραδείγματος χάρη εσύ και η γυναίκα σου, ο αδερφός σου και η αδερφή σου, εσύ και ο γιος σου, πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να ζητάνε, αδερφοί. Και αν ζητάνε μαζί μας. Έλα εδώ, γιο μου, γιέ μου, θα γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε τον πατέρα. Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Όταν ήταν ο Ντίνος, όλο για τον Ντίνο σήμερα θα φθαρνίζεται. Όταν ο Ντίνος ήταν, δεν ήταν καλός μαθητής. Και πήγα στο φροντιστήριο και μου λέει, κύριε Κοροβές, δεν γίνουν όλοι επιστήμονες. Τον φωνάζω λοιπόν σπίτι, του λέω να μιλήσουμε. Λέω, Ντίνο μου, τι θα κάνουμε. Μου λέει, δεν μπορώ, μπαμπά. Του λέω, να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι αν προσευχηθούμε στο Χριστό, εν το όνομα του Χριστού, στον Πατέρα, θα σε περάσει πρώτος στο πανεπιστήμιο? Κοιτάει. Λέει, το πιστεύω. Προσευχής. Προσευχηθήκαμε και τα άλλαξε όλα. Όλα. Και όταν μπήκε στο πανεπιστήμιο, σε πολύ καλή σχολή, και όταν μπήκε στο πανεπιστήμιο, του λέγανε οι συμφοιτητές του, εσύ τι βαθμό έχεις στο Λύκειο, 19,5, εσύ 21, ξέρω εγώ, εσύ 18,5, εσύ τι είναι, 14. Το κοιτάγανε καλά-καλά. Τους έλεγε, εμένα δεν με έβαλε εδώ το διάβασμά μου, ο Κύριος με έβαλε. Ξέρετε τι θα πει, αδερφή, ότι σου χαρίσει ο Θεός, είναι το τέλειο. Αφού λοιπόν ράντισε με το αίμα της Διαθήκης, είπε, ιδού το αίμα της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκαμε προς εσάς, κατά πάντας τούτους τους λόγους. Άρα δηλαδή, εμείς όχι μόνο έχουμε πατέρα, έχουμε και διαθήκη του πατέρα μας. Ο πατέρας μου έγραψε διαθήκη. Λέει, μισά δίνω στην κόρη μου, μισά στο γιο μου. Εμείς έχουμε διαθήκη. Αυτή είναι η διαθήκη. Το ξέρετε, υπάρχει παλαιά και καινή διαθήκη. Και τι λέει η Καινή Διαθήκη, στην οποία σου χαρίζω τον ουρανό, σε κάνω παιδί μου, κληρονόμο μου και για να καταλάβεις και συγκληρονόμο του Υιού μου. Αμήν. 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 Μεγαλία.